Σήμερα ξεκίνησε η γιορτή του Μαθητικού Θεάτρου. Είπαμε να γίνουμε πιο εξωστρεφείς, πιο ανθρωποκεντρικοί, να δει και ο κόσμος τι κάνουμε, να χαρούν και τα παιδιά που θα προβληθούν από εξωτερικό χώρο οι προσπάθειες που κάναν όλη τη χρονιά για να δημιουργήσουν αυτά τα σχολεία, αυτές τις παραστάσεις. Δουλεύουν φέτος 300 μαθητές, 80 εκπαιδευτικοί και 22 σχολεία, όχι μόνο του, νομού, του Δήμου Καβάλας, αλλά είναι και από όλο το νομό. Όπως από τη Νέα Πέραμο, την Ελευθερούπολη, το Ποδοχώρι. Σήμερα βραβεύσαμε τον μαθητή, ο οποίος έκανε την καλύτερη καθιστική δημιουργία από όλα τα σχολεία. Και τη χρησιμοποίησαμε και στη δημιουργία της αφίσας και του προγράμματος. Και καλή πρόοδο στα μαθήματα, να είσαι πάντοτε γερός και να σε χαίρονται οι γονείς σου. Ένα βραβείο. Ορίστε. Έχουμε σε έκθεση τις υπόλοιπες εικαστικές δημιουργίες, οι οποίες είναι και αυτές εξαιρετικές, και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και δίνει παράσταση το Δημοτικό Οδείο Καβάλας, το Εργαστήρι Μοντέρνας Μουσικής του καθηγητή του Νίκου Παντάζογλου, και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συναυλία που παρουσιάζουν σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που παίζει αυτό το συγκρότημα αυτή την μουσική, και ένα μικρό μπουφέ να κεράσουμε τα παιδιά και όλους τους περαστικούς, οι οποίοι πιστεύουμε ότι θα προσέλθουν στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου και θα δείξουν την αγάπη τους για τα παιδιά. Εμείς το ΔΥΠΕΘΕ είμαστε πάντοτε κοντά σε τέτοιες δράσεις, ειδικά όταν έχουν σχέση με παιδιά. Το θέατρο είναι παιδεία, είναι πολιτισμός. Ευχαριστήσω και εγώ. Και εγώ με τη σειρά μου το Δήμο της Καβάλας και την υπεύθυνη του ΔΥΠΕΘΕ, την κυρία Κορίνα Κιώτη Πρασά, και να ευχαριστήσω φυσικά ως προϊστάμενος τους όλους όσοι ενοπλάκησα σε αυτή τη διαδικασία, τη δύσκολη διαδικασία, αλλά τόσο παραγωγική. Τους μαθητές δηλαδή, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αφιερώνουν πολύ από τον πολύτιμο χρόνο τους για να κάνουν αυτές τις δράσεις, και βεβαίως αυτούς που στέκονται δίπλα τους, τους γονείς των μαθητών. Και φυσικά να μην ξεχάσω και τους διευθυντές. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι μια εξαιρετική εκδήλωση που γίνεται για τρίτη χρονιά. Αποφασίσαμε φέτος να μην υπάρχουν νικητές, να διαγωνιστούν όλοι για τη χαρά της συμμετοχής, και βεβαίως να δείξουν τα παιδιά τι κατάφεραν με τον κόπο και τον μόχο τους. Hey mama, is it true what they say that Papa never walked a day in his life? And mama, some bad dog gonna run down, say that Papa hit the field so timid. And another wife, and that ain't right. And some bad dog gonna back back the dirt from social media. Always doing what wants in no time to lead some. Stealing and dying, stealing in the name of the Lord. Οι μέρες μαθητικού θεάτρου είναι μια γιορτή,
Μια γιορτή για την πόλη μας, συμβάλλει το ΔΥΠΕΘΕ, συμβάλλει η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, πολύ εμπλεκόμενοι φορείς, έτσι ώστε να γιορτάσουμε το μαθητικό θέατρο έξω από τα σχολεία μας, σε ένα θέατρο όπως είναι το Αντιγόνη Βαλάκου, με την υποστήριξη του ΔΥΠΕΘΕ, μετά από πρόταση της Προέδρου του ΔΥΠΕΘΕ, της κυρίας Πρασά. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να δείξουμε τη δουλειά μας εντός και εκτός του σχολείου, στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.